Από τις 41 χώρες που δήλωσαν συμμετοχή στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τελικά θα δούμε 39. Αιτία, μία απόσυρση και μία αποβολή. Η πολιτική κρίση στην Αρμενία υποχρέωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας να παραιτηθεί του φετινού διαγωνισμού, ενώ η διοργανώτρια EBU απέκλεισε τη Λευκορωσία, θεωρώντας ότι το τραγούδι της έχει πολιτικό περιεχόμενο. Είναι μερικοί από τους αμφιλεγόμενους στίχους της φετινής συμμετοχής της Λευκορωσίας. Η αρμόδια για το διαγωνισμό EBU τους θεωρεί πολιτικούς, ζητά από το ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας να υποβάλει νέους στίχους ή νέα συμμετοχή. Και το νέο τραγούδι παραβιάζει τους κανόνες, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι ο διαγωνισμός δεν εργαλειοποιείται και δεν υποπίπτει σε ανυποληψία, δηλώνει η EBU μέρες μετά και αποκλείει τη Λευκορωσία οριστικά. Τη σκυτάλη παίρνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, που χαρακτηρίζει αειδιαστική απόφαση τον αποκλεισμό της Λευκορωσίας. Το что они сейчас вытворяют с белорусами, это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды. Στο στόχαστρο της ρωσικής κυβέρνησης βρίσκεται και η φετινή συμμετοχή της Ρωσίας, που καταγγέλει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών στη χώρα. Ωστόσο, θα συμμετέχει κανονικά στο διαγωνισμό. Ένα πλάνο με τα χρώματα της βουλγαρικής σημαίας στο βίντεο κλιπ της φετινής συμμετοχής της Βόρειας Μακεδονίας ήταν αρκετό για να κλιμακωθεί η κόντρα των δύο χωρών. Η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί στην ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού. Δύο χρόνια πριν, οι Ισλανδοί καλλιτέχνες υψώνουν τη σημαία της Παλαιστίνης στη διοργάνωση του Τελ Αβίβ. Το 2009, στον απόϊχο του Ρωσογεωργιανού πολέμου, η Γεωργία αποσύρεται όταν η EBU δεν αποδέχεται τους στίχους με έμεση αναφορά στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Αντίθετα, το 2016, η EBU αγνοεί τις ρωσικές αντιδράσεις και κάνει δεκτή την ουκρανική συμμετοχή που μιλά για την απέλαση των Τατάρων της Κρυμαίας από το καθεστώς του Στάλιν. Με φόντο τον πόλεμο της Κρυμαίας, η Ουκρανία, που είναι η διοργανώτρια την επόμενη χρονιά, κηρύσσει ανεπιθύμητη στη χώρα τη Ρωσίδα εκπρόσωπο. Έτσι, η Ρωσία αποσύρεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Eurovision. Το 1976, η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό μιλά για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με δική μου ευθύνη ανέβηκα στη σκηνή γιατί, να το τραγουδήσω, γιατί ήταν διαδήλωση έξω από το θέατρο 60.000 Τούρκων από όλη την Ευρώπη. Δύο χρόνια νωρίτερα, η πορτογαλική συμμετοχή γίνεται το τραγούδι σύμβολο της Επανάστασης ενάντια στη Χούντα που κυβερνούσε τη χώρα.